Πάμε τώρα στη Νέα Καστοριά, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ με τον Χαράλαμπο Καρατακλίδη, τον πρόεδρο του Ομιλητηρίου Καστοριάς, για να δούμε τι αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη όσον αφορά το κλάδο της Γούνας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγκρατζά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, τραγική κατάσταση και στον κλάδο της Γούνας και ειδικά όσον αφορά τώρα με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Είχατε και μία συνάντηση, ήρθε ο κύριος Κασαπίδης προχθές στο Ομιλητήριο της Καστοριάς και την επόμενη μέρα συναντηθήκατε στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Ποιες αποφάσεις πήρατε, γιατί εδώ υπήρχαν τα ζητήματα όσον αφορά με την πανδημία που υπήρχαν τεράστια προβλήματα, αλλά εδώ τώρα το πρόβλημα έφτασε στα ύψη. Ακριβώς. Όσον αφορά την επίσκεψη του κυρίου Κασαπίδη, του Περιφερειάρχη μας στο Επιμελητήριο, έγινε σε ένα κλίμα μιας ευρύτερης συζήτησης η οποία είχε να κάνει περισσότερο με τα θέματα τα οποία απασχολούν τους επιχειρηματικούς κλάδους της Καστοριάς, μιας και παρευρισκόμενοι ήταν και πρόεδροι των σωματείων των επαγγελματικών φορέων. Εκεί λοιπόν τέθηκαν τα προβλήματα στα οποία ο Περιφερειάρχης δήλωσε τη στήριξή του στα περισσότερα από τα αιτήματα και από εκεί και πέρα αναπτύχθηκε και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Κασαπίδη, η κατάσταση και το τι προβλέπεται γενικότερα σε σχέση με την απολιγνητοποίηση και την επιχειρηματικότητα να γίνει στην επόμενη περίοδο, στα χρόνια τα οποία έρχονται και σε σχέση με τις επενδύσεις φυσικά και με όλο το πλαίσιο το καινούργιο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Μέσα λοιπόν σε αυτή την συζήτηση, επειδή όπως είπατε και εσείς ακολουθήσαν οι συζητήσεις για τη Γούνα, επισκεφτήκαμε μετά την Ομοσπονδία που έγινε μια πρώτη συζήτηση και το Σάββατο ακολούθησε μια ευρύτερη σύσκεψη στην οποία παρευρισκόμενοι ήταν νομίζω καθολικά οι εκπρόσωποι του κλάδου της Γούνας και από εκεί και πέρα οι βουλευτές της Καστοριάς, από την Κοζάνη, οι βουλευτές Κοζάνης και ο υπουργός φυσικά ο κ. Παπαδόπουλος, μέσα στην οποία σύσκεψη αυτή αναδείχθηκε το πρόβλημα, το οποίο μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτό που είπατε, είναι δηλαδή ότι μέχρι σήμερα είχαμε κάποια δυσκολία και φυσικά σε σχέση με τον πόλεμο μεγαλύτερη δυσκολία να πουλήσουμε. Τώρα όμως ήρθε και η απαγόρευση. Και αυτό είναι το κλειδί, ας το πούμε, της όλης υπόθεσης, ότι εδώ πλέον έχουμε απαγόρευση εξαγωγών. Που σημαίνει ότι επί της ουσίας ο κλάδος μπαίνει σε πλήρη αναστολή και μάλιστα με εντολή από την Κομισιόν. Αλλάζουν οι συνθήκες πλέον, η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι... Βέβαια, αφού αδυνατείτε να υπάρχει αδυναμία πώληση των προϊόντων σας, αδυναμία κάλυψη των υποχρεώσεων, άρα η κατάσταση... Τι να πούμε. Η κατάσταση μεταφράζεται στα αποτελέσματά της ακριβώς αυτό που είπατε. Από τη μεριά των επιχειρήσεων αδυναμία πώλησης, ίσπραξης και γενικότερα οι επιχειρήσεις μένουν χωρίς ταμείο για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και από τη μεριά των εργαζομένων εννοείται ότι δεν υπάρχει δουλειά αλλά θα γίνουν πολλές απολύσεις. Ναι, τέθηκε, άκουσα το ζήτημα, το έδωσα προχθές και στην κυρία Ντιό, την αντιπεριφερειάρχη που βρέθηκε στο κεντρικό δελτίο του ΓΕΣΤ, ότι θα συναντήσετε τον Πρωθυπουργό για αυτό το καυτό θέμα, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Γιατί αυτό το θέμα θέλει να φτάσει ψηλά για να λυθεί. Το αποτέλεσμα της σύσκεψης ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα να υπάρχει μια προετοιμασία ενός εμπεριστατωμένου υπομνήματος εγγράφου προς τον Πρωθυπουργό, το οποίο και έγινε και αποστάλθηκε μετά από αρκετή δουλειά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε το ραντεβού στο Μαξίμου πλέον, έτσι ώστε να εξηγήσουμε στον Πρωθυπουργό τα αιτήματα τα οποία έχει ο κλάδος της Γούνας. Νέες αγορές δεν υπάρχουν, δηλαδή μια στροφή σε μια νέα αγορά, είναι δύσκολο κύριε Πρόεδρε. Εδώ και 30 χρόνια κύριε Βαγκρατζά, το 95% της παραγωγής απευθύνεται προς Ρωσία. Μπορείτε και εσείς να καταλάβετε ότι δεν έχουν καμία σχέση τα έτοιμα εμπορεύματα και η αγορά των πρώτων υλών σε σχέση των αναγκών των Ρώσων, σε σχέση με των αναγκών των Αμερικάνων και των αναγκών της Κορέας ή της Ιαπωνίας ή άλλων αγορών. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η προετοιμασία, τα έτοιμα εμπορεύματα αλλά ακόμα και οι αγορές των πρώτων υλών έχουν να κάνουν με αυτή την αγορά. Πρώτον αυτόν και δεύτερον όλες μαζί οι υπόλοιπες αγορές όλου του κόσμου, γιατί η Γούνα εξάγει σε 60-65 περίπου χώρες, έχουν να κάνουν με ένα υπόλοιπο 5%.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο πράγματα τα οποία σας ανέφερα, πόσο δύσκολο πλέον κάνουν τη δουλειά να απευθυνθούμε σε άλλες αγορές. Είναι σχεδόν αδύνατο. Άρα δηλαδή σας καλείστε τώρα και εσείς και οι εργαζόμενοι σας να επιβιώσετε σε ένα κλίμα ανασφάλειας. Όπως ακριβώς το είπατε, δεν είναι ανασφάλεια το κλίμα, υπάρχει απαγόρευση. Δεν είναι ένα κλίμα το οποίο θα αντιστραφεί δηλαδή, εύκολα να πρέπει να όλα πούμε αυτά ότι σταματάει ο πόλεμος. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι, παράδειγμα, ότι μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος το επόμενο διάστημα, άρα αν σταματήσει και επιτραπούν οι πωλήσεις, θα προχωρήστε ξανά στη Ρωσία. Αλλά μέχρι τότε κανείς δεν ξέρει τίποτα. Κύριε Βακρατσά, ακόμα και ο πόλεμος να σταματήσει, πιστεύει κάποιος ότι μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με το δυτικό κόσμο και με τη Ρωσία ή ότι η αγορά της Ουκρανίας έτσι πως έχει αυτή τη στιγμή διαμορφωθεί την κατάσταση, δεν το συζητάμε. Την επόμενη μέρα θα αγοράσουν γουναρικά. Ναι. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη πλέον. Αδιέξοδη θα έλεγα. Με τους συναδέλφους σας τώρα που μιλάτε, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, θα δούμε να ανοίγουν αυτά τα καταστήματα. Δεν ξέρω Όχι. τώρα αν θα ανοίξουν στις παραθαλάσσιες περιοχές ή και εκεί θα δούμε για μία ακόμη φορά ότι δεν θα λειτουργήσουν. Όχι κύριε Βακρατζά, δεν θα λειτουργήσουν δυστυχώς, γιατί τα καταστήματα αυτά και αυτά απευθυνόντουσαν στους Ρώσους τουρίστες και τους ανατολικούς γενικότερα. Τώρα κάποια ελάχιστα καταστήματα που απευθύνονται σε Βαλκάνιους και τα λοιπά ίσως και να ανοίξουν. Αυτά υπήρχαν πάντοτε τα καταστήματα. Αλλά το 90% των καταστημάτων απευθυνόταν στους Ρώσους πελάτες ανά την επινελληνική επικράτεια. Άρα δεν θα ανοίξουν. Ωραία. Επειδή στείλατε το επώνυμα στον Πρωθυπουργό και περιμένετε τη συνάντηση, τι λέτε μέσα σε αυτό το επώνυμα? Ένα-δύο σημεία, αν μπορούμε να τονίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, το επώνυμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος έχει να κάνει με τη μεταποίηση, με τη βιοτεχνία παραγωγής δηλαδή ετοίμων γουναρικών, και το άλλο με τις φάρμες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι με τις φάρμες έχει διαφορετικά αιτήματα σε σχέση με τα μεταποίηση. Μάλιστα. Ο κύριος όγκος όμως που είναι η μεταποίηση χωρίζει τις διεκδικήσεις επί της ουσίας σε δύο κατηγορίες. Η μία προς τους εργαζομένους και η άλλη προς τους επιχειρηματίες. Προς τους εργαζομένους ο κύριος κορμός έχει να κάνει με τη στήριξη των εργαζομένων με κάτι όπως το είδαμε τύπου αναστολής όπως ήταν στην περίοδο COVID αν θυμάστε, και με τη στήριξη φυσικά των ανέργων και πολλά άλλα υποαιτήματα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το κύριο αίτημα είναι η αποζημίωση, η οποία αποζημίωση προκύπτει πιστεύω νομικά λόγω του γεγονότος της απαγόρευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μες. Γιατί είναι διαφορετικό να μην μπορείς να πουλήσεις σε μια αγορά λόγω πολέμου και διαφορετικό να βγαίνει οδηγία της Κομισιόν η οποία να λέει απαγορεύεται να πουλήσεις. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αξιώσει ο κλάδος αποζημιώσεις. Από εκεί και πέρα για τις επιχειρήσεις υπάρχουν και άλλα μέτρα όσον αφορά τα έξοδά τους, όσον αφορά δηλαδή τη ρευστότητά τους, μια ενίσχυση της ρευστότητας ζητείτε μια ενίσχυση ή αναστολή και πάγωμα θα λέγαμε των υποχρεώσεών τους όσον αφορά την εφορία, όσον αφορά τα δάνειά τους και τέτοιου είδους μέτρα δηλαδή. Ωραία, εγώ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Θα το δούμε το θέμα, θα περιμένουμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και ας ελπίσουμε τουλάχιστον να βρεθεί μια θετική λύση και για όλους εσάς και για όλα αυτά τα εμπορεύματα που υπάρχουν στις αποθήκες και για το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα. Γιατί είναι μια δύσκολη περίοδο την οποία βλέπουμε να συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Βακρατζά, δεν μπορώ να προβλέψω το μέγεθος της στήριξης, αλλά τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει τα χρόνια τα προηγούμενα και στα χρόνια του κορονοϊού ότι και ενδιαφέρθηκε αλλά και στήριξε τον κλάδο της γούνας. Και το ίδιο περιμένουμε να γίνει και τώρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.